Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί και όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας και κάνετε κάτι για αυτές. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την πορεία μας μέσα στο Ευαγγέλιο, όπου βλέπουμε τον Χριστό να περπατάει με τους μαθητές του και να έρθουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν κάποια ωφέλη από τον Χριστό και να του λένε του Χριστού. Ένας τουλάχιστον είπε ότι εγώ θέλω να σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Και η απάντησή του Χριστού ήταν ότι οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατασκηνώσεις, οδε Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν έχει που να ακουμπήσει το κεφάλι του, που την κεφαλή κλείνει. Εννοεί βέβαια ότι υπάρχει μια υλική φτώχεια σε αυτή την περίπτωση και ότι δεν έχει ο Κύριος τίποτα δικό του, ούτε τάφο, ούτε φάτνη, ούτε τίποτα. Και όταν λέει ο Υιός του ανθρώπου, Χριστός, να ξέρουμε ότι πάντοτε δηλώνει τη μεσιανική του ιδιότητα. Διότι έτσι ακριβώς τον αναφέρει και ο προφήτης Δανιήλ. Επομένως, συνιστά σε αυτόν τον μέλλοντα μαθητή, ότι δεν θα βρει κοντά του δόξες και μεγαλεία όπως ελπίζει. Διότι ο Ιησούς είναι φτωχότερος από τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του δάσους, τα οποία τουλάχιστον έχουν μια φωλιά και μένουν. Και αυτό μας δείχνει ότι η ευτυχία στον άνθρωπο είναι ανεξάρτητη από τα υλικά αγαθά. Ο γραμματέας αυτός, ο άνθρωπος αυτός ήταν γραμματέας, δεν απάντησε και συμπεραίνουμε εμείς ότι δεν ακολούθησε μετά από αυτό τον Ιησού. Και σε ένα άλλο που τον ακολουθούσε, είπε «Εσύ ακολούθησέ με». Αυτός όμως απάντησε το εξής: «Επέτρεψέ μου πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς του λέει «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς». Εσύ, φεύγοντας από εδώ, κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Ο μαθητής αυτός, κατά μία αρχαία παράδοση, ήταν ο Φίλιππος. Αλλά όταν λέει ο Χριστός άφησε τους νεκρούς συγγενείς σου, εννοεί όχι τους σωματικά, αλλά τους ηθικά, πνευματικά νεκρούς. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι ζωντανοί πνευματικά, θα θάψουν τους συγγενείς τους οποίους έχουν και οι οποίοι είναι νεκροί. Αλλά ιερότερο ακόμα και από τον ενταφιασμό των γονέων μας είναι να ακολουθούμε τη ζωή του Χριστού, την πνευματική δηλαδή ζωή. Εκτός από αυτό, ο ενταφιασμός συνοδεύεται από την τακτοποίηση της Διαθήκης με έρημνες οι οποίες θα αποσπούσαν το μαθητή αυτό από τον Χριστό. Γι' αυτό του το είπε. Και ένας τρίτος είπε «Θα σε ακολουθήσω, αλλά πρώτα επίτρεψέ με να πάω να αποχαιρετήσω τους γονείς μου και τους οικείους μου». Η παράκληση αυτή ήταν ένα δείγμα προσκολήσεως προς τους οικείους του ή διότι ήθελε ο άνθρωπος αυτός να κανονίσει κάποιες υποθέσεις του σπιτιού του. Και γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς του απαντά. Κανείς από εκείνους που βάζουν τα χέρια τους επάνω στο άρωτρο δεν κοιτάει πίσω του. Και εκείνος που βάζει τα χέρια του στο άρωτρο και κοιτάζει πίσω του, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή ο γεωργός, προκειμένου να οργώσει το χωράφι του και να ανοίξει κάποιο αυλάκι, δεν πρέπει να κοιτάει πίσω, αλλά πάντοτε μπροστά. Αλλά και ο παδός του Χριστού πρέπει να κοιτάει συνεχώς προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Και τότε είναι εύθετος και κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τη Βασιλεία του Θεού. Περιπόθητη αυτή η Βασιλεία
που επιθυμεί κάθε χριστιανική ψυχή. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον προφήτη Ελισαίο να πηγαίνει και να αποχαιρετά τους δικούς του, να παίρνει την άδεια δηλαδή να πάει από τον προφήτη Ηλία, αλλά εδώ για αυτόν τον ακόλουθο του Χριστού, συγκεκριμένα για αυτόν, υπήρχε κίνδυνος. Γι' αυτό αναφέρεται εδώ, για να μας διδάξει ο Κύριος ως Μέγας Παιδαγωγός, ότι απορρίπτονται οι επιπόλαιοι, αλλά οι πολύ σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια, αυτοί ευωδώνονται προς τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είπε τώρα ο Χριστός ότι εγώ δεν έχω που να ακουμπήσω το κεφάλι μου? Γεννάται ένα θέμα εδώ, περί της πτωχίας, για τη φτώχεια. Ο πρώτος εκείνος που τον ρώτησε ήταν Ιστερόπουλος, ο δεύτερος ήταν δειλός και ο τρίτος ήταν μεταξύ δειλίας και προσκολήσεως. Σε κάθε ένα λοιπόν ο Ιησούς ξεχωριστά έδωσε τις κατάλληλες απαντήσεις, με διάκριση, αυτή είναι η αρετή της διακρίσεως. Άρα εμείς ας δούμε τώρα λίγο την πτωχία, πώς είναι στον Ιησού και πώς είναι στον εαυτό μας. Ο Ιησούς ήταν ένα φαινόμενο ανθρώπου, ήταν θεάνθρωπος. Φτωχότατος βρέθηκε πάνω στο Σταυρό, έζησε φτωχός και ενώ δούλευε είχε μόνο τα απαραίτητα. Ας συγκρίνουμε λοιπόν τώρα εμείς τη δικιά μας κατάσταση με τον Χριστό, ο καθένας ξεχωριστά. Όσοι έχουν περιουσία ή όσοι δεν έχουν ή όσοι έχουν τα ολίγα για να μπορούν να ζουν. Πάντοτε η διαγωγή του Χριστού προς τους φτωχούς ήταν συγκινητική. Τα περισσότερα λόγια των προσέξουμε τα απευθύν στους φτωχούς και στους καταφρονεμένους ανθρώπους. Στους τυφλούς δίνει το φως του, στους παράλληλους τη ρώμη του σώματος. Αλλά πιο συγκινητικό και άξιο θαυμασμού είναι ότι ο ίδιος ο Χριστός, ενώ είναι φτωχός, μεταβάλλει τους ανθρώπους πραγματικά σε πλούσιους πνευματικά και τους ψεύτικα πλούσιους τους μεταβάλλει σε φτωχούς. Ένας γρίφος λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα θα ρωτήσει κανείς. Ο Χριστός δίνει στους φτωχούς τη χαρά και την ειρήνη που είναι ο αληθινός πλούτος του ανθρώπου. Και στους δεύτερους, τους πλούσιους οι οποίοι είναι ανυποψίαστοι, δίνει φωτισμό για να καταλάβουν τη ματαιότητα του πλούτου. Πόσοι φτωχοί δεν αναπαύτηκαν στον Χριστό, πόσες γενναίες φτωχών δεν αναπαύτηκαν και πόσοι πλούσιοι δεν φωτίστηκαν και έγιναν φτωχοί χάρη του Θεού για να γίνουν αληθινά πλούσιοι, πνευματικά πλούσιοι. Στους μακαρισμούς, στο υπέροχο αυτό τραγούδι, ύμνο του Χριστού προς τους μακαρίους ανθρώπους, ο πρώτος στίχος αναφέρεται στη φτωχία. Μακάρι η φτωχή στο πνεύμα. Μακάρι η φτωχή κατά βούληση και όχι εξ ανάγκης. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι έχουν φτωχή ιδέα για τον εαυτό τους. Άλλος πατέρας της Εκκλησίας ερμηνεύει και λέει εκείνοι που έχουν ταπεινό φρόνημα. Ίσως αυτό είναι το πιο επικρατές, γιατί το φρόνημα παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα θα δούμε ποιος είναι ο σκοπός της αγάπης του Χριστού προς τους φτωχούς. Αυτός είναι διπλός ο σκοπός. Πρώτον, να ξεπλύνει και δεύτερον, να διδάξει. Να ξεπλύνει τόσους εγωισμούς και τόσες πολυτέλειες και τόσες πλεονεξίες από τους αχαρίστους ανθρώπους και να διδάξει ότι η χαρά, η ειρήνη, η ευτυχία είναι ανεξάρτητη και αποκομμένη από τον πλούτο και τα υλικά αγαθά. Βλέπετε ποιο βάθος σοφίας και γνώσεως Θεού υπάρχει στα λόγια του Χριστού. Αλλά ποια είναι αυτή η κατά Θεόν πτωχία? Και να δούμε και τι σημαίνει και για μας φτώχεια. Και πρώτα για μας. Στην αρχαιότητα διδαχτήκαμε τη φτώχεια σαν αρετή. Ένας διδάσκαλος, ο Βούδας, ο Γκαουτάμα Βούδας λέει, εδίδαξε στους μαθητές του την πλήρη φτωχία. Με αποτέλεσμα όμως
την τεμπελιά και το σβήσιμο κάθε ηκμάδας ζωής και δράσεως. Ο Τίμων ο Αθηναίος διεσκόρπισε τον πλούτο του και έγινε επέτης. Με σκοπό να φανεί γενναιόδωρος, έδωσε σε οποιονδήποτε έβρισκε μπροστά του μερικά από τα χρήματά του και σε παράσιτα ακόμα έδινε για να αποδείξει από εγωισμό ότι είναι πολύ έτσι γαλαντόμος και δότης προς τους φτωχούς, φιλάνθρωπος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έγιναν εκούσια φτωχοί. Ο Πολυκράτης νομίζω έδωσε τα χρήματά του για να φανεί ότι είναι φιλόσοφος. Διότι με αυτόν τον τρόπο εξαγόρασε τον εγωισμό του σαν φιλοσόφο. Οι Στοικοί κήρυταν κατά κάποιο λόγο την πνευματική κατάσταση και όχι την υλική, παρόλο που φαίνεται διαφορετικά, αλλά ήσαν ντυμένοι, μας λένε, με πολυτέλεια και με τρόπο έτσι που να δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλοβαλμένοι μέσα στη ζωή. Αλλά και ο Πυθαγόρας νομίζω ήθελε ακτίμονες στους μαθητές του. Και η αρχαία Σπάρτη και η Ρώμη, είπε κάποιος σοφός, ότι πρόβεψαν όταν ήταν φτωχές, αλλά όταν εκτίμησαν το χρυσάφι και έπεσαν στην υλική ζωή, τότε έχασαν τα πάντα. Αλλά πόση διαφορά, αγαπητοί αδελφοί, έχει η φτωχία κοντά στον Χριστό, διότι δεν είναι τεμπελιά όπως τον Βουδισμό, ούτε πλεονεξία και υπερηφάνεια όπως τους Στοϊκούς, ούτε φιλοδοξία πολιτική και κάποια σκοπιμότηση, αλλά είναι άσμα, είναι τραγούδι, είναι θρίαμβος. Και πόσο διαφέρει ο φτωχός Ιησούς των παλαιών και σημερινών πλουσίων, μπορεί να το δούμε. Διότι πράγματι μπροστά στον Χριστό, ποια αξία έχουν οι πλούσιοι και ανώδοξοι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά, οι τοκογλύφοι, αυτοί που μαζεύουν το χρήμα όπως οι τσιφούτιδες που λέγανε στην πόλη, δηλαδή οι Εβραίοι, με εκείνο το μάτι που κοίταγαν τις λίρες όλη την ημέρα. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Τίποτα δεν έκαναν. Και ποια αξία έχουν οι εκατομμυρίχοι των Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, των χρηματιστηρίων, μπροστά στο φτωχό Ιησού? Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοθρύνητα ερείπια. Είναι σκλάβοι του χρήματος και σκοτώνουν καθημερινά την ψυχή τους μαζεύοντας μέταλλα, χαρτιά από τις λάσπες και προχωρώντας συνεχώς δεμένοι σε ένα γαϊτανάκι από την με μια λεμαριά τους τραβάει ο πλούτος. Αλλά εμείς, εάν είμαστε φτωχοί, πρώτον δεν πρέπει να μεμψιμηρούμε, διότι δεν είμαστε και φτωχότεροι από τον Ιησού. Αν είσαι πλούσιος και δεν καταδέχεσαι να συναναστρέφεσαι τους φτωχούς και σ' αρέσουν οι πλούσιοι, να ξέρεις ότι ο Κύριος έζησε μαζί με τους φτωχούς. Αν είσαι πλούσιος και περιφρονείς τους φτωχούς, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο Χριστός πλουσιότερος από όλους ως Θεός συναναστρέφεται τους φτωχούς και τους καταφρονεμένους της γης. Εμείς γκρινιάζουμε για τη φτώχεια μας, αλλά ο Χριστός έδειξε άλλο δίδαγμα. Και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και ασκητές έζησαν μέσα στη φτώχεια και στην ανέχεια. Ο Μέγας Αντώνιος, ο Ιερός Χρυσόστομος έδωσαν και διέθεσαν τις περιουσίες τους στους φτωχούς και έζησαν έτσι 17 ολόκληρα χρόνια σαν ασκητές μέσα σε σπήλαια. Ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος άφησαν τα πολυτελή τους διαμερίσματα και ασκήτεψαν σε ασκηταριά. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγεται ότι έζησε στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός αρκετά χρόνια ως ασκητής. Αλλά και ο Ιεροφάντης Μέγας Βασίλειος, τον έχει ονομάσει η θρησκευτική ιστορία Μέγα, έδωσε τα χτήματά του και έμεινε με δύο ράσα και με λίγα βιβλία. Πολλοί λοιπόν από τους πατέρες της Εκκλησίας διένυμαν τις περιουσίες τους και έζησαν σαν φτωχοί. Να λοιπόν η φτώχεια, η ορφάνεια, η αφάνεια μάλλον, αντί της δόξας του κόσμου που είναι κουραστική και σε βγάζει έξω τον πνευματικό δρόμο. Ας πάρουμε λοιπόν από το Ευαγγέλιο μας και εμείς ένα δίδαγμα γι' αυτό, να ζούμε απέριτοι, φτωχοί και γεμάτοι πλούτο μέσα στην ψυχή μας.
Και πιο κάτω, στο 11ο κεφάλαιο του Μορφέου, συγγνώμη, θα δούμε τον Χριστό με τα ταύτα να διαλέγει άλλους 70 μαθητές, τους οποίους απέστειλε σε πόλεις μπροστά από αυτόν, δηλαδή προπομπή του γίνανε αυτοί, ώστε να προχωρήσουν προς ανατολάς του Ιορδάνου, στα νότια σύνορα της Γαλιλαίας, στα νότια σύνορα. Τους έστειλε λοιπόν στα μεσηδρινά μέρη της Γαλιλαίας, από τα οποία μέρη αυτά σε λίγο θα διήρχεται και ο ίδιος. Αυτή η αποστολή έγινε πρώτη εορτή της κοινοπηγίας, μας λέει ο Ματθαίος, ή λίγο μετά από αυτήν. Η περιοχή της δράσης λοιπόν του Χριστού σε αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι κοντά στον Ιορδάνη. Και στους 70 αυτούς μαθητές δίνει τώρα τις συμβουλές του και τους λέει: ο πνευματικός θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες, οι κήρυκες του Ευαγγελίου, είναι λίγοι. Δεηθείτε λοιπόν στον Κύριο του θερισμού να στείλει κήρυκες στο κήρυγμά του, στο θερισμό αυτού, και του συμπληρώνει πως σας αποστέλω σαν αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Να μην έχετε πορτοφόλι, βαλάντιο και χρήματα, ούτε πύρα, αυτό το σακούλι που βάζουν ταξιδιά στην πλάτη, αλλά ούτε υποδήματα άλλα εκτός από αυτά που φοράτε. Ένα ζευγάρι σαντάλια να έχετε μόνο μαζί σας. Να μην αρχίσετε να κάνετε χαιρετισμούς και ασπασμούς και καθυστερήσεις στον δρόμο, και σε κάθε σπίτι που θα μπαίνετε να λέτε ειρήνη στο σπίτι αυτό. Και αν δεν υπάρχει κάποιος γιος ειρήνης εκεί, τότε αυτή η ειρήνη θα εισακουστεί από το Θεό, και αν αυτοί οι ίδιοι δεν είναι άξιοι της ειρήνης, η ειρήνη θα επιστρέψει εξάπαντος σε εσάς. Σε εκείνο το σπίτι το οποίο πρώτα μπήκατε, σε εκείνο να μένετε, και εκεί, από εκεί να εξορμάτε και να διδάσκετε και να επιστρέφετε σε αυτό το σπίτι. Και να τρώγετε ακριβώς ό,τι σας προσφέρει το σπίτι αυτό, δίχως καμία αντίρρηση. Γιατί είναι δίκαιο ο εργάτης να τρώει εκεί που εργάζεται. Αλλά να μην πηγαίνετε από το ένα σπίτι στο άλλο, για να μην κατηγορηθείτε ως γαστρίμαργοι. Δηλαδή, ότι δεν πήγατε για κάποιο λόγο, αλλά για να πηγαίνετε για να φάτε από το ένα σπίτι στο άλλο πλούσια φαγητά και έβγαστα και κρασιά. Αλλά να τρώτε λιτά, να θεραπεύετε τους ασθενείς εκεί και να τους λέτε ότι ήγγηκε σε μας η Βασιλεία του Θεού. Η πνευματική Βασιλεία είναι πλησίων, διότι ο ιδρυτής της ο ίδιος, ο Χριστός, θα έρθει μετά από λίγο σε εσάς. Να είστε έτοιμοι λοιπόν για αυτή την πνευματική Βασιλεία. Και σε όποια πόλη δεν σας δεχτούν, να βγείτε στην πλατεία και δίχως αγανάκτηση να τους πείτε ότι και τη σκόνη που έχουμε κολλήσει τα παιδιά μας από την πόλη σας θα την αφήσουμε εδώ. Και ποια θα είναι η τύχη αυτής της πόλεως, δηλαδή να μην πάρετε τίποτα από αυτούς. Και όσοι τον δέχονται, δέχονται τους μαθητές του να θεωρούν ότι θα λάβουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όσοι δεν δεχτούν τη Βασιλεία των Ουρανών είναι καταδικασμένοι, διότι ο Θεός προσφέρει την Πνευματική Βασιλεία μέσω του Χριστού, του Ιδρυτού της Πνευματικής Βασιλείας, ο οποίος θα έρθει σε λίγο να τους μιλήσει και να κηρύξει, και τους δίνουν συμβουλές στους ανθρώπους εκεί οι 70 να δεχτούν τον Χριστό και να τον ενστερνιστούν, να τον αποδεχτούν, να τον πιστέψουν. Η Γαλιλαία όμως, εκεί που έδρασε ο Χριστός, δεν φάνηκε αντάξια της χάρης του. Δεν ενστερνίστηκε το μήνυμά του. Οπότε λέει ο εσένα βισταϊδά χωραζίν, διότι αν γίνονταν αυτά που έγιναν σε εσάς στην Τύρο και τη Σιδώνα, που είναι ιδωλατρικές πόλεις, θα μετανοούσαν με σάκο και στάχτη στα κεφάλια τους. Γι' αυτό και η Τύρος η Σιδών ανεκτότερον, λέει, έστε εν τη κρίση, παρά σεις.
οι πόλεις οι Ιουδαϊκές. Η πόλης Χοραζίν απέχει 2 μίλια από την Καπερναούμ. Και είναι γνωστό ότι η Καπερναούμ, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας αγαπητοί φίλοι, ήταν Καπερναούμ το ορμητήριο της δράσεως του Χριστού. Ήτανε πατρίδα του Αποστόλου Πέτρου η Καπερναούμ. Ήτανε το ερμητήριο της δράσεως του Ιησού. Το ορμητήριό του, δηλαδή από εκεί ξεκινούσε όλες τις αποστολές του. Αυτές οι πόλεις που είπαμε προηγουμένως μπορεί να μην πολέμησαν τον Χριστό κατά κάποιο τρόπο, αλλά αδιαφόρησαν για το κήρυγμά του. Και με την αδιαφορία αυτή έγιναν χειρότερες από τις σαρκολατρικές πόλεις Τύρο και Σιδώνα, διότι αν έβλεπαν οι Τυραίοι της Τύρου, οι κάτοικοι εν πάση περιπτώσει και της Σιδώνος, αυτά που συνέβαιναν στις άλλες πόλεις θα μετανοούσαν. Γι' αυτό αυτές οι πόλεις θα κρυθούν επίγειστερα από την Καπερναούμ, τη Χοραζίν και την Βισταϊδά, οι οποίες αδιαφόρησαν ουσιαστικά για το κήρυγμα του Μεσσία Χριστού. Και εσύ Καπερναούμ, λέει, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα βυθιστείς ως τον Άδη. Αυστηρή η προειδοποίηση. Και συνεχίζει, εκείνος που αθετεί εσάς, αθετεί εμένα που σας απέστειλα, και αυτός που αθετεί εμένα, αθετεί εκείνον που απέστειλε εμένα, δηλαδή το Θεό εννοεί. Η Καπερναούμ, που με την εγκατάσταση του Χριστού έγινε ουσιαστικά πολιτεία ουράνια, υψώθηκε ως τον ουρανό, αλλά θα γίνει στο τέλος άδοξη και θα κατέβει στον Άδη, γιατί, διότι δεν επίστεψε σοβαρά στα λόγια του Χριστού. Και σήμερα, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, αγνοείται και η τύχη της πόλης Καπερναούμ. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει μέσα στο χάρτη αυτό το πρώτο όνομα. Γιατί μας λέει πιο κάτω ότι εκείνος ο οποίος δεν ακούει σε μένα, δεν υπακούει στο Θεό. Και εκείνος που δεν υπακούει σε εσάς, δεν υπακούει ούτε σε μένα που σας έστειλα. Μετά από λίγο, οι 70 μαθητές επιστρέφουν με μεγάλη χαρά και λένε, «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται. Όταν επικαλούμαστε το δικό σου όνομα, τα δαιμόνια φεύγουν, υποτάσσονται. Οι δαιμονισμένοι γίνονται καλά». Αλλά ο Ιησούς, μη εκπλησόμενος, τους λέει, «Έβλεπα τον Σατανά να πέφτει όπως η αστραπή πέφτει από τον ουρανό. Με την ταχύτητα της αστραπής, τόσο ορμητικά έπεφτε ο Σατανάς κάτω υπό την εξουσία του Λόγου των 70 Αποστόλων». Και αυτό προήλθε βέβαια από τη μυστική δύναμη που τους έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Και τους λέει ότι «σας έδωσα εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα να μην μπορεί να σας βλάψει. Σας έδωσα την εξουσία να συντρίβετε τον Σατανά και τη δύναμή του, η οποία εκδηλώνεται σαν φυσικό κακό ή σαν ηθικό κακό περισσότερο, συνοδοιπορούν με την ανθρώπινη κακία. Θα νικήσετε λοιπόν, χωρίς να πάθετε τίποτε». Να λοιπόν για ποιο λόγο εκβάλλατε τα δαιμόνια, λόγω της δύναμης της οποίας σας έδωσα εγώ ο ίδιος ο Χριστός, τους λέει. Αλλά ανώτερη από αυτή τη δωρεά είναι η αιώνια ζωή και μακαριότης. Διότι συνεχίζοντας, τι λέει, «μη χαίρεστε για τα θαύματα τα οποία κάνατε». Διότι η θαυματουργία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο η χάρη της εκλογής σας, για τις οποίες τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο της αιωνιότητος. Αυτό το λέει ο Ιησούς, διότι δεν αποκλείεται ακόμη και αυτοί που κάνουν θαύματα, αλλά είναι εγωιστές και κοιτάνε το ίδιο τους συμφέρον, να καταδικαστούν αν δεν μετανοήσουν και να υπομείνουν την αιώνια κόλαση.
Λέει παρακάτω ο Ματθαίος ότι εκείνη τη στιγμή αγαλίασε το Πνεύμα του Θεού και στάθηκε, λέει, προς τον Ιωάννη, ο πατέρα του, εκστατικός ο Χριστός και είπε: «Εξομολογούμε εσύ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, Κυρίαρχε, διότι τα απέκρυψες αυτά από σοφούς και σπουδαίους ανθρώπους, κοσμικούς ανθρώπους, και τα απεκάλυψες σε απλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηπίους κατά κόσμον. Ναι, Πάτερ, διότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου». Μεγάλα λόγια ευχαριστίας του Χριστού προς τον Πατέρα, διότι τις αλήθειες αυτές τις μεγάλες τις του κόσμου και της ζωής τα αποκάλυψε στους ταπεινούς ανθρώπους και όχι στους μεγάλους. Γι' αυτό βλέπουμε μερικές φορές ότι οι μεγάλοι άνθρωποι της γης εντός εισαγωγικών δεν έχουν μεγάλη ηθική κατάσταση. Μερικοί από αυτούς δεν μιλούν για τον Θεό, για τον Χριστό ποτέ, δεν θρησκεύουν και πολλά άλλα τα οποία είναι αξιόμεμπτα, παρότι τους έχει δώσει ο Θεός τόσο νου ώστε να είναι κάποιοι σπουδαίοι μες στην κοινωνία, καθηγητές οι μεγάλοι. Συνεχίζοντας, ο Χριστός τους λέει ότι τα πάντα έχουν δοθεί σε μένα τον Πατέρα μου και κανείς δεν ξέρει τον Υιό, κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας, αλλά και κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα όπως τον γνωρίζει ο Υιός. Και σε όποιον θέλει ο Υιός αποκαλύπτει σκιαγραφή, του βάζει μες στο πνεύμα του να καταλάβει πώς είναι ο Πατέρας. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, με τη γνώση αυτή της θεότητός του, μας λέει ότι τέλεια τον γνωρίζει μόνο ο Υιός τον Πατέρα. Και ότι αυτός ο Υιός είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ενώνει τα πάνω και τα κάτω ο Χριστός, το Θεό με τον άνθρωπο. Αυτή είναι και η έννοια του Σταυρού. Ενώνει το Θεό με τον άνθρωπο και όλους τους ανθρώπους μεταξύ τους, με τις δύο κατευθύνσεις του Σταυρού. Και τους λέει: «Ελάτε όλοι φορτωμένοι και κουρασμένοι από αυτή τη ζωή και εγώ θα σας αναπαύσω. Πάρτε το ζυγό το δικό μου στους ώμους σας», λέει ο Χριστός, «και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Διότι αυτός ο ζυγός που σας δίνω εγώ είναι Χριστός, είναι χρήσιμος, είναι ελαφρύς. Το φορτίο που σας βάζω είναι ελαφρύ. Ο Χριστός δεν είναι τρομερός όπως είναι οι άλλοι αρχηγοί, αλλά είναι πράος. Και κοπιώντες, υπερφορτισμένοι, είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε άγνοια και αυτοί που βαρύνονται από αμαρτίες ή βρίσκονται κάτω από το βαρύ μοσαϊκό νόμο. Ο νόμος λοιπόν της Καινής Διαθήκης είναι ελαφρότερος από το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι φωτίζει την άγνοια του ανθρώπου και συγχωρεί και την αμαρτία. Δεν εκδικείται όπως ο παλιότερος νόμος. Ήρθε η εποχή λοιπόν της χάριτος με τον Χριστό. Διότι συνεχίζει και τους λέει: «Μακάρι είναι οι οφθαλμοί οι οποίοι βλέπουν αυτά που βλέπετε εσείς, διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς θέλησαν να τα δουν αυτά που βλέπετε εσείς, αλλά δεν μπόρεσαν να τα δουν. Και δεν άκουσαν αυτοί εκείνα που ακούτε εσείς». Φανταστείτε τώρα ότι ο τελευταίος μαθητής του Χριστού από τους 70, όχι από τους 11, διότι οι 11 είχαν πιο πολλές ευκαιρίες να μάθουν πράγματα, είδαν και άκουσαν πράγματα τα οποία ούτε ο Σολομών, ούτε ο Δαβίδ, ο προφητάναξ, ούτε ο Ηλίας, ούτε κανένας από τους προφήτες δεν είχε δει τέτοια μεγάλα πράγματα που έγιναν στην εποχή του Χριστού. Γι' αυτό μακαρίζει λοιπόν την απλότητα αυτών των ανθρώπων και τους λέει ότι να ξέρετε πως είδατε πράγματα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Εσείς οι ψαράδες δηλαδή είδατε πράγματα τα οποία δεν είδαν ποτέ οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Και είσαστε ευτυχείς και μακάρι και από τους προφήτες τους μεγάλους και τους βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης, διότι δεν είδατε αυτά που είδαν αυτοί. Και το κυριότερο, να το πούμε έτσι, δεν είδαν τον Χριστό αυτοί.
ή μάλλον τον είδαν πνευματικά, αλλά δεν τον είδαν μπροστά τους, όπως και έφαγαν μαζί του, όπως οι μαθητές συναναστράφηκαν μαζί του 3 ολόκληρα χρόνια, 3,5. Οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες γνώριζαν βέβαια ότι θα έρθει ο Μεσσίας, αλλά ομιχλωδός και μυστηριωδός. Ενώ τώρα τον βλέπουν μπροστά τους με σάρκα και οστά, τον ίδιο τον Υιό του Θεού σαρκωμένο σαν άνθρωπο. Και τους λέει ρήματα ζωής αιωνίου. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός ευχαρίστησε το Θεό γεμάτος χαρά, χάρη και σκύρτησε, λέει, μέσα από το Πνεύμα του Χριστού, διότι έδωσε αυτά τα σπουδαία πράγματα στους απλούς και τα νήπια και όλους, και όχι στους δυνατούς του κόσμου, όπως νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ότι ξέρουν το βάθος της σοφίας κλπ. Ας δούμε όμως λοιπόν τη χαρά κατά κόσμον και τη χαρά κατά τον Χριστό και να τελειώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Και επίσης να δούμε και την ανακούφιση που λέει των φορτωμένων ανθρώπων. Ας δούμε πρώτα για ποια χαρά μιλά ο Χριστός ότι θα έχουν οι δικοί του μαθητές. Η χαρά, όπως ξέρουμε, είναι το σπουδαιότερο αγαθό σε αυτή τη ζωή. Διότι αν δεν υπήρχε χαρά σε αυτή τη ζωή, η ζωή αυτή είναι ανούσια. Δεν έχει αληθινό περιεχόμενο μια ζωή δίχως χαρά. Η ζωή παίρνει πραγματικό και αληθινό περιεχόμενο, υψηλό περιεχόμενο, από τη χαρά. Αλλά να δούμε πού στηρίζει ο κόσμος τη χαρά του και πού τη στηρίζει ο Χριστός. Η κατά κόσμο χαρά αυτή στηρίζεται στην κυριαρχία πάνω στους άλλους και συγκεκριμένα στην ύλη και στο σώμα των άλλων. Δηλαδή, να λέμε την αλήθεια που λέμε και σήμερα, κατακτώ, θα κατακτήσουμε τον κόσμο, τη φύση, τους ανθρώπους, τις πόλεις κλπ. Αυτή τη χαρά έχουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Θυμώνουμε και προσπαθούμε με το δικό μας θυμό να βγάλουμε, να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο, με το θυμό μας, με το πείσμα μας. Και χαιρόμαστε όταν κατακτήσουμε, κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο, είτε πνευματικά, είτε λογικά, είτε στην κουβέντα, είτε στα χρήματα, είτε οτιδήποτε. Το χρήμα, όπως ξέρουμε, το χρησιμοποιεί ο κοσμικός άνθρωπος ως μέσον δυνάμεως. Επομένως, και ο πλεονέκτης επιθυμεί να βρει μια χαρά, αλλά δεν ξέρει πώς. Και νομίζω ότι κυριαρχώντας πάνω στους άλλους θα είναι ευτυχής. Όπως ο σαρκολάτρης, νομίζοντας ότι θα έχει απόλαυση της ειδονής πάντοτε, αισθάνεται μια κοσμική χαρά. Όπως εκείνος που τρώει ένα ωραίο φαγητό. Αλλά αυτές οι χαρές φεύγουν. Άλλωστε, τι χαρά είναι να κυριαρχείς πάνω στον άλλο άνθρωπο, να καταπιέζεις με τον εγωισμό σου, με την πλεονεξία σου, επιβάλλοντας και εξολοθρεύοντας τον συνάνθρωπό σου, το φίλο σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οποιονδήποτε, ή τον εχθρό σου ακόμα. Αυτή η χαρά είναι χαρά κτηνώδης. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος παίρνει βαθιά αναπνοή τη στιγμή που ο εχθρός του πεθαίνει. Επειδή υπερτερεί, κυριαρχεί ή επιβάλλεται στους άλλους κατά κάποιον οικονομικό και οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δημιουργείται ένα είδος ψεύτικης χαράς. Αλλά και οι κοσμικοί ελεήμονες, ας το πούμε έτσι, που ελεούν τους ανθρώπους, δεν παίρνουν πραγματική πνευματική χαρά από το Θεό, διότι κάνουν φανερή ελεημοσύνη για τον λόγο ότι θέλουν να προβληθούν, ότι είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Γιατί αν ήταν κατά Θεόν η ελεημοσύνη, δεν θα γινόταν φανερά, δεν θα ήθελαν να γράψουν το όνομά τους επάνω στα μάρμαρα και στις πέτρες και στα δέλτους της Εκκλησίας, αλλά θα έκαναν τη δωρεά τους αθόρυβα. Όχι να εξευτελίζει κανείς το φτωχό δίνοντάς του κάποια χρήματα, αλλά να τον βοηθάει πραγματικά και αδελφικά και αγαπητικά. Και ο σοφός τι κάνει, γράφει μερικά βιβλία, παίρνει βραβεία και θαυμάζει και καμαρώνει όταν πάρει
το μεγάλο εκείνο βραβείο το οποίο έχουν, επειδή ήταν τόσο σοφός και έγραψε τόσο ωραίο βιβλίο. Και αν τα πιάσει αυτά τα βιβλία και τα στύψει, δεν βγάζει ούτε ένα γραμμάριο αλήθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η κοσμική χαρά, ψεύτικη χαρά και χαρά που καταπιέζει τον άλλο άνθρωπο. Ή τον εξουθενώνει, ή τον σκοτώνει. Πατάμε πάνω στο πτώμα του εχθρού μας και θριαμβολογούμε. Αλλά η χαρά, η πνευματική, είναι διαφορετική. Είναι πνευματική. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τον Θεό. Είναι ψεύτικη η χαρά των κοσμικών ανθρώπων. Και το βλέπει κανείς όταν περάσει μερικά στάδια της ζωής του. Βλέπει ότι δεν έκανε τίποτε, αλλά δημιούργησε περισσότερο εχθρούς παρά φίλους με το να αυτοπροβάλλεται ή να γίνεται διάσημος σε ένα τομέα κλπ. Και ας δούμε τώρα την κατά Χριστό χαρά. Ποια πρέπει να είναι η δική μας χαρά ως χριστιανών, ας διερωτηθούμε. Τι μας λέει ο Χριστός? Χαίρετε, διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Να έχετε χαρά μόνο και μόνο διότι περνάτε στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ αδελφοί, είναι αληθινή χαρά που έχει ο πνευματικός άνθρωπος. Οι άλλες χαρές της νομίμου ή παρανόμου κυριαρχίας έχουν πολλές ελλείψεις. Διότι ο κόσμος είναι άστατος και μοιάζει σαν ρόδα, σαν ένα στορχός του Λούνα Πάρκ, που άλλοτε πηγαίνει πάνω και άλλοτε πηγαίνει κάτω. Πόσοι βασιλείς θριαμβολογούσαν και ξαφνικά βρέθηκαν εχμάλωτοι και πάνω στην πυρά, όπως ο Κρίσος, ο οποίος σ' όλων είχε δίκιο όταν έλεγε ότι αν δεν δω το τέλος δεν μπορώ να σου λέω ότι είσαι ευτυχισμένος και μακαρίζει πρώτο τέλος σου, μακάριζε. Αλλά και η παράνομη αυτή κυριαρχία εμποδίζει μέσα την ψυχή. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος μέσα του μια στεναχώρια, γιατί αυτά τα χρήματα που έκανε τα έκανε με αδικία. Αυτά που έγραψε ήταν κλεμμένα. Και όλα αυτά τα έκανε με ένα σκοπό να δώσουν, να πάρει χειροκροτήματα από τους ανθρώπους. Αλλά από το Θεό όμως πώς θα τα πάρει τα χειροκροτήματα, όταν δεν εγκρίνει αυτές τις κινήσεις σου μέσα στην κοινωνία? Γι' αυτό η χαρά του Χριστού υπερέχει, λέει, κάθε μυαλό, κάθε νου, κάθε σκέψη. Γιατί είναι χαρά πνευματική. Όπως το παιδί που έχει χαρά αυτούσια. Γεννιέται με τη χαρά το παιδί. Το βλέπουμε αυτό, το δίνει ο Θεός. Τα παιδιά έχουν μέσα τους χαρά. Το στοιχείο του παιδιού είναι η χαρά, το παιχνίδι, το χαμόγελο, το γέλιο. Έτσι πρέπει να είναι και ο άνθρωπος του Χριστού. Να είναι χαρούμενος σαν το παιδί. Απλός και χαρούμενος. Και ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας και ο Απόστολος Παύλος λέει πως φοβούμε, μήπως κηρύττοντας στους άλλους, ο Παύλος το λέει αυτό, εγώ φανώ αδόκιμος. Δηλαδή, με περάσουν για μεγάλο δάσκαλο εμένα, αλλά να μην προσέξω και να χάσω εγώ την ψυχή μου και να κολλαστώ. Διότι πρέπει και αυτός που μιλάει και κάτι λέει για τον Θεό, να προσέχει τον εαυτό του και να κάνει οπωσδήποτε αυτά που λέει στο μέτρο του δυνατού και να έχει υπόψη του και αυτός θα κριθεί. Γιατί λέει, στο όνομά σου κάναμε θαύματα, θα πούνε μερικοί στην κρίση, στη Δευτέρα Παρουσία. Και θα τους πει ο Χριστός, εγώ εσάς δεν σας γνωρίζω. Δεν σας ξέρω, δεν είστε δικοί μου άνθρωποι. Αποχωρείτε από μου οι εργάτες της αδικίας. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή εδώ πάνω στη γη να διώχνει κανείς και δαιμόνια με το όνομα του Χριστού και όταν φύγει από εδώ να πέσει ο ίδιος στα χέρια των δαιμόνων. Αυτός που εδώ έδιωχνε να τον παραλάβουν εκεί. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες, όπως ξέρουμε, τους οποίους οι οποίοι διακόπησαν για ένα διάστημα και τους επανέφερε η Ελλάδα στο προσκήνιο πριν από 80-100 χρόνια, νομίζω. Τότε, υπό τους ήχους πεάνες της μουσικής της ορχήστρας, πήγαινε ο νικητής εκεί που θα τον στεφάνωναν. Μπροστά και γύρω του ήταν νέοι πάνω σε στολισμένους ύπους με λουλούδια και όταν εκφωνούσαν το όνομα του νικητή μέσω
τον, πώς θα το πούμε αυτούς, τον Τελάλιδον δηλαδή, της εποχής εκείνη, το όνομα το έλεγε ένας και επαναλαμβανόταν από χιλιάδες ανθρώπους. Και τότε ο Ελανοδίκης στεφάνωνε τον νικητή με κλάδο ελέας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δόξα στους αρχαίους Έλληνες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη από αυτή. Ούτε ακόμα και οι άρχοντες δεν έπαιρναν τόση δόξα όσο οι Ολυμπιονίκες. Γκρέμιζαν και τα τείχη, λέει, της Αθήνας, σε μια αγωνία γκρέμιζαν τα τείχη για να περάσει από εκεί ο Ολυμπιονίκης. Μεγάλη τιμή έκαναν. Εστέφετο, από εδώ και πέρα ετρέφετο δημοσία δαπάνη και πολλά πράγματα του χάριζαν και προπάντων τη δόξα του Ολυμπιονίκη. Αλλά συγκρίνονται αυτά οι επιφημίες των ανθρώπων με τα άσματα των αγγέλων και τις επιφημίες των αγγέλων όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα στη Βασιλεία του Θεού και τη χαρά που γίνεται, λέει, στον ουρανό όταν ένα χαμένο πρόβατο βρίσκεται. Και εκεί είναι η πραγματική χαρά. Όχι σε αυτόν τον κόσμο, τον ψεύτικο που τελειώνει, αλλά στον αιώνιο κόσμο, στον οποίο εύχομαι, αγαπητοί φίλοι, σε όλους να τον κερδίσουμε αυτόν τον αιώνιο κόσμο με τη δύναμη του Χριστού μας και την αγάπη των Αγίων και της Παναγίας μας και τις πρεσβείες των Αγίων. Να κερδίσουμε την αιώνια Βασιλεία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη και ας αφήσουμε τους άλλους να παίρνουν τα βραβεία εδώ και τα χειροκροτήματα. Εμείς δεν μας, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα εδώ βραβεία και χειροκροτήματα. Μας ενδιαφέρουν τα βραβεία και τα χειροκροτήματα που θα μας κάνει ο Θεός μέσα στο πανηγύρι και στη δόξα των αγγέλων. Ας μείνουμε εδώ μέχρι σήμερα και να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί σας. Χαίρετε, Κύριε. Χαίρετε, Κύριε.